έτοιμη να παίξει έναν πρώιμο και άτυπο τελικό είναι η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα στι 10 τη ζώρια επί Ουκρανικού εδάφου για την τρίτη αγωνιστική του Europa League. Η Ένωση προέρχεται από δύο συνεχόμενε σύντε για τη διοργάνωση από Μπράγκα και Λέστερ. Έτσι, βρισκόμενη βρισκόμενοι στην τρίτη θέση θέλει να κάνει την υπέρβαση και να κυνηγήσει μια από τι δύο πρώτε θέσει του 7ου ομίλου ώστε να προκριθεί αυτή στου 32, με την κούρσα να την οδηγούν Λέστερ και Μπράγκα. Πλέον η απόψινή νίκη μοιάζει μονόδρομο με όλου του παίχτε που ταξίδευσαν στη χώρα τη Ανατολική Ευρώπη να είναι είναι τιμοπόλεμοι και να προπονούνται κανονικά, έχοντας μοναδική απουσία αυτή του καρέρα. Με τη θέση του στον πάγκο να αναλαμβάνει ο βοηθό σου, Τζιάν Λούκα Το παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Βεβαίω, ερχόμαστε από δύο σημαντικές ήττε. Έχουμε διαβάσει πως ήταν αυτέ οι ήτες, Παρόλο που είχαμε ευκαιρίε να πάρουμε πόντου. Από εδώ και πέρα, Πρέπει να σκεφτούμε το παιχνίδι με τη Ζόρια και αύριο είναι ένα τελικό. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει αρκετά καλού αγώνε. Δουλεύουμε πάρα πολύ και στι προπονεί και στου αγώνε. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν καλά και άσχημα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι πολλοί και συνδεχόμενοι αγώνε. Βλέπουμε τι γίνεται στο Champions League. Η Σαρτάρ κέρδισε εκτό έδρα στη Real με 3-2 και ιτήθηκε 0-6 από την Gladbach. Συμβαίνουν αυτά σε όλε τι ομάδε. Το πρόβλημα είναι όταν έχει πολλά μάτ σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, δεν είναι θέμα μόνο φυσική κατάσταση αλλά και ψυχική. Είναι δύσκολο να το έχει ψηλά. Θεωρώ εμεί μέσα στου αγώνε έχουμε τι ευκαιρίε. Δουλεύουμε πολύ στη φυσική κατάσταση. Με τη Λέστερ είχαμε 7 τελικές αλλά δεν τα καταφέραμε Είμαστε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για το μάτς και ελπίζω να τα καταφέρουμε Και αφού δεν υπήρξαν προβλήματα στην τελευταία προπόνηση Οι πιθανές ενδεκάδες για την ένωση είναι δύο. Αυτή με το 3-5-2 βρίσκει σταθερά το Τζιντότα κατά από δοκάρια και στο κέντρο τη άμυνα βάνα την Κρίση και Αριστερό φουλμπάκ θα είναι νησού, ενώ δεξιά ο μοναδικό που μπορεί να παίξει πλέον σε αυτή τη θέση Βασιλαντονόπουλο. Σάκοφ Κρίστιτσιτ ω αμυντικά χαφ και στο ρόλο του 10 ο Μάνταλο. Ο Λιβάγια θα βρίσκεται πίσω από τον Ασαριφάρντ. Το άλλο σύστημα που προκύπτει είναι το 4-2-3-1 με νησούρα την Κρίση και Νελτσεάρου Βασιλαντονόπουλο στην άμυνα, Σάκοφ Κρίστιτσιτ πίσω από τον Μάνταλο, Τάνκοβιτ δεξιά και Λιβάγια αριστερά, ενώ στην κορυφή ο Ασαριφάρντ. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και οι δύο ομάδε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και οι δύο ομάδε περιμένουν ένα δυνατό μάτ. Ελπίζουμε να πιέσουμε ότι είναι καλύτερη δυνατή απόδοση. Για μα είναι το πλέον σημαντικό μάτ. Υπάρχουν παίκτε που υπήρξαν μαζί του στη Σαχτάρ και την Νύπρο. Η Ζόρια έχει ποιοτικού παίκτε με δυνατό σύνολο και το κύριο πλεονέκτημά τη είναι επιθετική τη γραμμή. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα είναι η νίκη. Γνωρίζουμε ότι στο γυρό παλίγκ οι ομάδε παγωνίζονται είναι υψηλού επίπεδου. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφύγουμε τα ανούσια λάθη που κάναμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Στο αντίποδα, η γηπεδούχοι κατά πάση πιθανότητα θα πονησούν με σύστημα 4-3-3, με τον Σεντσέκο κατά τα δοκάρια, Κοψενόφσκι, αριστερά, Χάνα, Βέρντουμπ στο κέντρο της άμυνας, Φαβάροφ δεξιά, Ιβανισένια, Γιουροτσέκο, Ναζαρίνα στη μεσαία γραμμή, Κοτσερχίν, Καμπαγιεφ, Λούνευ στην κορυφή τη επίθεση. Μοναδικοί απώντες, ο Καζάκοφ και ο Γκρέντσκιν.